Λοιπόν, θα προσπαθήσω να απαντήσω λίγο στο ερώτημα τι κάνουμε στο Λαύριο, τι κάνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο Λαύριο τα τελευταία 20 χρόνια και μέσα από εκεί να κάνω και μια σύνδεση με το σημερινό μας θέμα. Το τοπίο που βλέπετε έχει να κάνει λίγο με την εικόνα που είχε το Λαύριο όταν ξεκίνησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Στη συγκεκριμένη ενότητα είναι ακόμα έτσι. Το Λαύριο λοιπόν έχει μια ιδιαιτερότητα που σχετίζεται πολύ με αυτό που λέμε σήμερα. Έχει ένα πυκνό ιστορικό περιεχόμενο, το οποίο ξεκινά από τα αρχαία χρόνια και περνά και στη νεότερη Ελλάδα και έχει την ιδιαιτερότητα των πολλών διαστάσεων. Απαιτεί μια διεπιστημονική προσέγγιση. Μία από τις ιδιαιτερότητές του είναι η τεχνολογία. Τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων μέσω της οποίας δημιουργήθηκε ο πλούτος που γνωρίζουμε, ο πλούτος της κλασικής Αθήνας. Τεχνολογία στα νεότερα χρόνια με την εγκατάσταση της Γαλλικής Εταιρείας. Και φυσικά πολλά άλλα θέματα παράλληλα, όπως το ότι το Λαύριο και στην αρχαία ιστορία και στη νεότερη ήταν σημείο αναφορά στην κεντρική πολιτική σκηνή. Άρα έχουμε ιστορία, έχουμε κοινωνιολογία, έχουμε θέματα εργασίας, έχουμε πολλά επίπεδα ανάγνωσης. Πράγμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα να είναι ένα πεδίο έρευνας διεπιστημονικής προσέγγισης. Έχουμε ακόμα ένα πλεονέκτημα, ότι έχουμε κληρονομήσει το αρχείο, το εταιρικό αρχείο της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου και τη συνέχισή της της Ελληνικής Εταιρείας Μεταλλευτικής Εταιρείας, το οποίο είναι μοναδικό στην Ελλάδα τόσο σε χρονική έκταση, όσο και σε περιεχόμενο, από Grand Livre Λογιστικής μέχρι αλληλογραφία μέχρι χαρτογραφήσεις εξαιρετικής πυκνότητας. Εδώ λοιπόν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει ξεκινήσει ένα έργο αποκατάστασης, το οποίο έχει περάσει δύο φάσεις. Έχει καταφέρει να αποκαταστήσει περιβαλλοντικά έναν από τους πιο μολυσμένους χώρους στην Ελλάδα, ίσως και στην Ευρώπη. Τα περνάω πολύ γρήγορα γιατί δεν είναι το κεντρικό σημείο της ομιλίας, αλλά πολλοί από εσάς ίσως να μην ξέρετε τι είναι τεχνολογικό πάρκο Λαυρίου. Έχουμε δημιουργήσει εκεί υποδομές. Εδώ φαίνεται ένας ιδιωτικός επίγειος δορυφορικός σταθμός. Είναι ένας από τους τρεις μεγαλύτερους στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Φιλοξενούμε πολλές ερευνητικές υποδομές, κυρίως εργαστήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αλλά και ιδιωτικά ερευνητικά εργαστήρια. Και τα τελευταία 18 χρόνια φιλοξενούμε νεοφυείς επιχειρήσεις σε ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων. Έχουμε φιλοξενήσει μέχρι τώρα περίπου 45 επιχειρήσεις, κυρίως επιχειρήσεις που σχετίζονται με πιο χειροπιαστά, tangible θέματα. Ακόμη είμαστε ένας χώρος όπου επιδεικνύουμε ερευνητικά πιλωτικά έργα μεγάλης κλίμακας, γιατί έχουμε το προνόμιο να έχουμε χώρους και φυσικά ένα μεγάλο τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα από πίσω μας. Ακόμη στο πάρκο φιλοξενούμε πολλές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τόσο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όσο και δύο φορέων που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στο πάρκο και απευθύνονται και σε μικρότερες ηλικίες, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και το Βιομηχανικό Βιοτεχνικό Εκπαιδευτικό Μουσείο. Διοργανώνουμε πολλές ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια επιστημονικά. Ακόμη φιλοξενούμε και πολιτιστικές δραστηριότητες και τα τελευταία χρόνια έχουμε μπει και εμείς στη διαδικασία να παράγουμε και πολιτιστικά γεγονότα.
Ακόμη προσπαθούμε να προωθούμε διάφορες δράσεις καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Θα σας μιλήσω λίγο αργότερα για το Prometheus Game Jam, μια περσινή εκδήλωση. Και τέλος, τους χώρους μας που είναι υψηλής αισθητικής φιλοξενούμε και εταιρικές εκδηλώσεις. Εδώ είναι από μια διεθνή έκθεση αυτοκινήτου. Θα αλλάξω λίγο την παρουσίαση για να σας πω. Και αυτό που σκεφτόμαστε σήμερα. Λοιπόν, τώρα το έμαθα. Λοιπόν, το όραμά μας εδώ και αρκετά χρόνια είναι να φτιάξουμε στο πάρκο, να φιλοξενήσουμε στο πάρκο ένα κέντρο για την ανάπτυξη τεχνολογιών, για την ψυχαγωγία και την εκπαίδευση. Δεν έχει τόσο σημασία ο τίτλος, αλλά αυτά που πιστεύω ότι θέλουμε να αγκαλιάσουμε. Ο στόχος είναι η αποκατάσταση μιας κτηριακής ενότητας, η οποία ήταν παλιότερα η παραγωγή του αρσενικού και του μηνύου, μια ουσιαστικά εργοστασιακή μονάδα μέσα στη μεταλλουργία, αυτόνομη αλλά και αλληλοεξαρτώμενη. Ο χώρος αυτός είναι, όπως όλος ο χώρος, ένα μνημείο βιομηχανικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Εμείς εδώ θέλουμε να επαναλάβουμε το μοντέλο του πάρκου που είδατε και πριν, δηλαδή να φιλοξενήσουμε στον ίδιο χώρο διαφορετικής ποιότητας και προορισμού δράσεις. Δράσεις που έχουν σχέση με επιχειρηματικότητα, με έρευνα και με εκπαίδευση. Και αυτό θέλουμε να το κάνουμε μέσα από τη δημιουργία αυτού του κέντρου, όπου ο σκοπός είναι να φέρει σε επαφή ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, όπως είναι οι καλλιτέχνες, οι επιστήμονες, οι ερευνητές, οι εκπαιδευτικοί, για να δουλέψουν μαζί σε κάποιο κοινό project. Και όλα αυτά να έχουν ένα αποτέλεσμα προς την κοινωνία. Να παραχθεί δηλαδή κάποιο προϊόν. Εμείς εδώ θέλουμε να, εννοώ στο πάρκο, θέλουμε να φιλοξενήσουμε τόσο δράσεις συνεργατικών σχηματισμών, όσο και κάποιες υποδομές εξωστρέφειας, δηλαδή χώρους τους οποίους να προβάλλετε και να δοκιμάζετε σε ένα ευρύ κοινό η παραγωγή αυτών των ψηφιακών μέσων, εργαστήρια τα οποία θα δουλεύουν για αυτό το σκοπό, εκπαιδευτικά προγράμματα, καλοκαιρινά σχολεία και φυσικά επιχειρήσεις που ξεκινάνε τη δραστηριότητά τους σε αυτό το χώρο. Δεν επιθυμούμε να δημιουργήσουμε κάποιο καινούριο κλάστερ, άλλωστε το κοράλια ξέρει εδώ και χρόνια να κάνει αυτή τη δουλειά. Πιθανόν μια συνεργασία και ένα άνοιγμα και σε άλλους χώρους που θα εξηγήσω παρακάτω, θα μπορεί πιθανόν να φέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό που έχουμε ουσιαστικά στο μυαλό μας είναι να υπάρξει μία αίθουσα προβολών κατάλληλα εξοπλισμένη με υποδομές τελευταίας τεχνολογίας για να μπορέσει να φιλοξενήσει εκδηλώσεις που να βασίζονται σε παραγωγή οπτικοακουστικού ψηφιακού υλικού που σχετίζεται με τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία, να φιλοξενήσουμε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που θα είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να
πατάνε πάνω στη διεπιστημονική προσέγγιση και την ομαδική εργασία, και σε αυτό πιστεύω ότι υπάρχει χώρος και με συνεργασία και με άλλες σχολές, όπως η Σχολή Καλών Τεχνών. Ένα άλλο θέμα που μας αφορά και πιστεύω ότι αφορά και όλους αυτούς που εργάζονται σε αυτό το χώρο είναι τα παιδιά, και τα παιδιά τόσο ως αντικείμενα που θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται πάνω στις νέες τεχνολογίες, αλλά κυρίως και ως χρήστες και δοκιμαστές αυτών των τεχνολογιών. Ήδη έχουμε εμπειρία από παρόμοιες διοργανώσεις. Δεν επιμένω λίγο σε αυτό, απλώς θέλω να πω λίγο τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Η περιοχή της Λαβρεωτικής και ιδιαίτερα το τεχνολογικό πάρκο Λαβρείο αποτελεί ένα αγαπημένο κινηματογραφικό πλατό τόσο σε Έλληνες όσο και σε ξένους δημιουργούς. Αγγελόπουλος, Κούνδουρος, Μπουλμέτης, Ψαράς, Κουτσομίτης έχουν περάσει από το πάρκο και το έχουν χρησιμοποιήσει ως σκηνικό για τις παραγωγές του. Έχουν γυριστεί πολλά ντοκιμαντέρ, μουσικά βίντεο, διαφημιστικά, μικρές ταινίες. Έχουμε και μια πολιτική στους νέους μικρομικάδες να μην παίρνουμε φύς για το γύρισμα. Οπότε έχουμε ήδη μια πολύ καλή σχέση με αυτό που λέμε κινηματογραφική παραγωγή. Τελευταία δουλειά μας ήταν με τον γνωστό Κορεάτη σκηνοθέτη Πάρκ, ο οποίος χρησιμοποίησε το χώρο περίπου μια εβδομάδα. Εμείς δεν ήρθαμε στη δημοσιότητα όπως το Ναός του Σουνίου, αλλά δουλέψαμε μαζί και με μια μεγάλη ελληνική εταιρεία παραγωγής. Στο χώρο των video games είχαμε τη χαρά και την ευχαρίστηση να συνδιοργανώσουν μαζί με την τότε Ένωση Δημιουργών Video Game. Δυστυχώς, από ό,τι έχω μάθει, έχει διαλυθεί. Το πρώτο Game Jam στην Ελλάδα, με 13 ομάδες συμμετέχοντες, 42 άτομα, 11 ολοκληρωμένα παιχνίδια σε 48 ώρες, ήταν, όπως σας είπα, το πρώτο Game Jam στην Ελλάδα. Παράλληλα, εκείνες τις μέρες είχαμε διοργανώσει ένα συνέδριο που είχε σχέση με την δημιουργική βιομηχανία και είχαν έρθει άνθρωποι από όλη την Ευρώπη, όπου είχαν παρουσιάσει καλές πρακτικές στο χώρο του animation και του video game. Και ταυτόχρονα είχαμε και ένα χώρο όπου οι μικροί μας φίλοι μπορούσαν να παίξουν παιχνίδια Ελλήνων δημιουργών, αλλά και να συζητήσουν μαζί τους τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται τα video games. Και πέρυσι, στο ερωταστικό πλαίσιο των 180 χρόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, διοργανώσαμε ξανά ένα διαγωνισμό σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική οργάνωση Gifted, που ουσιαστικά τώρα εκείνη εκπροσωπεί τον κλάδο αυτό. Είχαμε 21 ομάδες, 89 συμμετέχοντες, 20 ολοκληρωμένα παιχνίδια σε 48 ώρες. Οι πρώτοι, αυτοί που διακρίθηκαν και πήραν και το βραβείο, μαθαίνω ότι ταξιδεύουν για Νορβηγία σε έναν ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Παράλληλα, προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε το πολιτιστικό απόθεμα που έχουμε ως κληρονομιά με συνεργασίες, υποβολές για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, για να αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό. Έχουμε προχωρήσει δε και στην οπτικοποίηση αυτού του οράματος. Δύο τελειόφοιτοι αρχιτέκτονες
δούλεψαν ουσιαστικά σε αυτή την ιδέα και είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο ως αρχιτεκτονική μελέτη σε αυτή την σελίδα που μπορείτε να την αναζητήσετε αν φαντάζομαι ότι το υλικό θα δημοσιοποιηθεί. Είναι και στο site μας. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Έχω τελειώσει.